Design the Happy Life συνάδει με τη φιλοσοφία του EEC Delta γενικότερα. Σκοπός μας είναι να βγάζουμε ανθρώπους πολύ καλά καταρτισμένους στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν, αλλά και ολοκληρωμένους ανθρώπους. Μια μέρα λοιπόν που σκεφτόμουν ότι έχουμε καλύψει ωραιότατο το θέμα της εκπαίδευσης με εξαιρετικούς καθηγητές, υπέροχες εγκαταστάσεις, σεμινάρια και διαλέξεις που σας προετοιμάζουν για αυτό που θα συναντήσετε έξω. Κατάλαβα ότι μας λείπει το άλλο κομμάτι της άθλησης, της εξοικείωσης με άλλες μορφές δραστηριότητας που μέχρι τώρα δεν τις γνωρίζαμε. Η καμπάνια Now We Move έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η κεντρική εκδήλωση είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Move, η Εβδομάδα Κίνησης όπως λέμε, όπου φέτος θα γίνει 23 με 29 Μαΐου σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί κάθε ένας απλός ιδιώτης ή μια επιχείρηση, ένας φορέας, ένας δήμος ή μια μη κυβερνητική οργάνωση να γίνει διοργανωτής Move, δηλαδή εθελοντικά να αναλάβει, να διοργανώσει μια εκδήλωση εκείνη την εβδομάδα και να προσκαλέσει δωρεάν τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή. Επίσης, έχουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ στις 13 Μαΐου 2016 και το Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τον Αθλητισμό, θα έχουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού και την Ευρωπαϊκή ημέρα fitness με δωρεάν δημόσιες αθλητικές εκδηλώσεις. Στη στιγμή που είστε ενήλικας, 18 χρονών δηλαδή, μπορείτε να μπείτε στο site στο greece.moveweek.eu και να δηλώσετε απλά με το email σας και το όνομά σας ότι θέλετε να αναλάβετε μια διοργάνωση. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε και με τι υλικά για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Ο μη κυβερνητικός οργανισμός Πράξης είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο έχει δημιουργηθεί το 2004, που βέβαια όμως έχει 19 χρόνια εμπειρίας, μιας και είναι η συνέχιση των εντός συνόρων προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα από το 1996. Ο τομέας που δραστηριοποιούμαστε είναι στην προάσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων με κοινωνική στήριξη, ιατρική υποστήριξη, νομική αγωγή, εργασιακή, συμβολιλευτική, αλλά και γενικότερα σε όλους τους τομείς που υπόκειται στην κατηγορία αυτή της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοινωνικά οικονομικών ευάλωτων ομάδων. Στις δημόσιας υγείας της πράξης αποσκοπούν μεταξύ άλλων σε νέους πληθυσμούς, σε νέες ομάδες ατόμων μέσα από τις ενημερώσεις που κάνουμε για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στο πλαίσιο των ενημερώσεων που κάναμε και σήμερα στο EEC σας. Γίνονται διάφορες συνεργασίες μέσα από πανεπιστήμια αλλά και διάφορους άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι και να κάνουν τόσο το γρήγορο τεστ το οποίο προσφέρουμε στις δομές μας, όσο και να ενημερωθούν μέσα στο πλαίσιο αυτών των νοσημάτων της εποχής μας. Σε σχέση με προηγούμενα έτη, βλέπουμε για φέτος, συγκεκριμένα για το 2015, τη χρονιά που πέρασε, ότι μέσω της επιδημιολογικής έρευνας του Κελπνό, πως υπάρχει μια τάση μείωσης στα νέα κρούσματα του HIV. Απ' τη μία αυτό είναι θετικό, διότι βλέπουμε ότι ο κόσμος πλέον ενημερώνεται και μπαίνει στη διαδικασία και κάνει και τα τεστ και στις δομές μας μεταξύ άλλων. Οπότε και βλέπουμε μία ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, το οποίο είναι πολύ θετικό για εμάς αλλά και για τις δράσεις.
γεννήθηκε από άλλους σκοπούς και εξυπηρετεί άλλους σκοπούς πέρα από την αισθητική. Το πιο μεγάλο κομμάτι αφορά τραυματισμούς, αφαιρέσεις πάνω από καταστάσεις μετά από αφαίρεση μαλακών μορίων, είτε αυτό είναι μετά από καρκίνους, είτε λύματα δέρματος από τραυματισμούς. Αφορά επίσης τα εγκάβματα, αφορά τα παιδιά και οτιδήποτε παθήσεις επιφανειακές έχουν στο σώμα τους. Και είναι μια τεράστια ειδικότητα που χρειάζεται φυσικά κανείς εν τέλει να αποφασίσει με ποιο κομμάτι θα ασχοληθεί. Θα είναι αυτό περισσότερο αισθητική, θα είναι περισσότερο αποκατάσταση, γιατί είναι τεχνικά δύο διαφορετικές ειδικότητες. Πάντα ο λόγος που υπάρχει να πάρει κανείς μια τέτοια απόφαση να είναι ένας σοβαρός λόγος. Τώρα, για παράδειγμα, κάποιος έχει μια μύτη η οποία θεωρεί ότι δεν είναι ταιριαστή στο πρόσωπό του. Σίγουρα αυτός είναι ένας λόγος να προχωρήσει κανείς για να επισκεφτεί, να πάρει μια γνώμη, να ενημερωθεί. Δεν αρκεί όμως αυτό για να κάνει το χειρουργείο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά ουσιαστικά κάποιο πρόβλημα με την εμφάνιση της μύτης, για παράδειγμα, και να μπορούμε να πετύχουμε και μια ουσιαστική βελτίωση μέσα από ένα ενδεχόμενο χειρουργείο. Δηλαδή πάντα πρέπει να βάζουμε σε μια ζυγαριά τα πράγματα και να βλέπουμε ποιο είναι το όφελος της κάθε επέμβαση, παρέμβαση που να κάνουμε και αν αξίζει τελικά τον κόπο να μπει κανείς σε αυτή τη διαδικασία για να προχωρήσουμε μια τέτοια επέμβαση. Ο λόγος εστιάζει σε ψυχικές διαταραχές και προβλήματα, σε ανθρώπους δηλαδή που χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης. Ο life coach έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι μπλοκαρισμένοι, δεν είναι ψυχικά ασθενείς, και αυτό που κάνει είναι με ένα συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο τους βοηθά να ξεπεράσουν τα θέματά τους, προκειμένου να προχωρήσουν στη ζωή τους, να κάνουν πολύ μεγάλες αλλαγές και να πετύχουν τους στόχους τους. Ναι, ένας νέος αρχικά θα πρέπει να καθορίσει τι είναι αυτό που θέλει στη ζωή του να κάνει. Δεύτερον, να μείνει εστιασμένος σε αυτό. Να δώσει δηλαδή όλη του την προσοχή και τις δυνάμεις του και την ενέργειά του εκεί. Και τρίτον, να μην τα παρατήσει ποτέ. Περισσότεροι νέοι στην ηλικία σας, στην ηλικία των σπουδαστών τουλάχιστον του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, τις περισσότερες φορές επικοινωνείτε μέσω Facebook, κλείνεστε στο σπίτι σας, δεν γνωρίζετε τι outdoor δραστηριότητες μπορείτε να κάνετε, δεν γνωρίζετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε κόσμο και μέσα από αυτό, τον εθελοντισμό δηλαδή, να νιώσετε κι εσείς καλύτερα. Δεν γνωρίζετε ότι η σωματική άσκηση θα σας κάνει πιο χαρούμενους, πιο ευτυχισμένους ανθρώπους και άρα πιο επιτυχημένους σε οτιδήποτε και να αποφασίσετε να κάνετε. Γι' αυτό η σημερινή μέρα στρεφόταν γύρω από την αιμοδοσία, που είναι νομίζω το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό πράγμα που ετοιμάσαμε σήμερα, το να μπορείς να βοηθήσεις με το αίμα σου άλλους ανθρώπους. Και γύρω από αυτό στράφηκαν όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν ακριβώς αυτό σαν θέμα. Βγείτε από το σπίτι σας, σηκωθείτε από το καναπέ σας και δραστηριοποιηθείτε, ελάτε σε επαφή με τον κόσμο, όχι μέσω του υπολογιστή.